Κύριε Υπουργέ, καλημέρα από τον 984. Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στο Ηράκλειο και σε ολόκληρη την Κρήτη. Τώρα, σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλά να είστε. Καλή εβδομάδα και σε εσάς. Το ζητούμενο είναι αν υπάρχει κάποια λύση. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό το οποίο πρέπει να πούμε από την αρχή είναι το εξής. Το λένε η παραγωγή από τη δική τους την πλευρά. Εάν, βρε παιδιά, υπήρχαν προβλήματα με τον ΑΤΑΚ, δηλαδή αν υπήρχαν προβλήματα με τους κωδικούς, εάν υπήρχαν προβλήματα τέτοιου είδους με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις, εάν ήταν θέματα τα οποία θα έπρεπε να ισχύσουν από το 2015, γιατί δεν έχουν υποθεί μέχρι σήμερα, γιατί δεν ενημερώθηκε ο κόσμος έτσι όπως έπρεπε, ότι ξέρετε, αυτές είναι οι αλλαγές που θα τις βρείτε μπροστά σας, είτε γίνουν σήμερα είτε γίνουν αύριο, γιατί αυτό το έρμο, το πολιτικό, το κόστος σε κάθε περίπτωση φτάνει τους ανθρώπους σε αυτή εδώ την κατάσταση. Όταν ακούσω ότι υπάρχουν επιδοτήσεις, πριν πάμε στις λύσεις, να ξεκινήσουμε από την αρχή. Καταρχήν ήταν απαράδεκτη η συμπεριφορά του να μην δει ούτε ο Πρωθυπουργός, ούτε ο Υπουργός ο ίδιος Αγροτικής Ανάπτυξης τους αγρότες και τους αγρότες της δυστύρετης που είχαν ανέβει την προηγούμενη εβδομάδα και να μην συζητήσει μαζί τους τα πιθανά προβλήματα, γιατί έγινε έτσι αυτή η πληρωμή και τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα. Το ότι έγινε μία συνάντηση και μάλιστα με λύρες και με διάφορα έτσι... αυτό είναι αλλού ευθύνη. Ωραία πράγματα με τον υφυπουργό, ο οποίος τους κέρασε τσάι και συμπάθεια. Νομίζω δεν τιμά την πολιτική ηγεσία. Να σας πω το εξής. Κατά την εποχή την οποία εγώ ήμουν υπουργός, οι συναντήσεις γινόντουσαν, προσπαθούσαμε να βρούμε λύσεις. Ό,τι μπορούσαμε να βρούμε το κάναμε. Ήμασταν όμως σε άμεση επαφή και αδιαμεσολάβητη επαφή. Το ζητούμενο όμως, και να μην μείνουμε εκεί, δεν είναι κύριε Υπουργέ, δεν είναι το επικοινωνιακό. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Ακριβώς, δεν είναι το επικοινωνιακό, είναι το ουσιαστικό. Ωραία. Συζητάς για να βρεις λύσεις. Τι πρόβλημα υπήρξε. Επειδή τα ξέρετε πάρα πολύ καλά. Αυτό που λέει ο κόσμος, σας ρωτάω ευθέως. Αυτό το οποίο ρωτάει ο κόσμος κλπ. Γιατί είναι αυτό το οποίο καταλαβαίνει αυτή την ώρα. Από το 2015 θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σταδιακά αυτές οι αλλαγές. Από το 2015 οι πληρωμές γινόντουσαν μια χαρά. Οι πληρωμές γινόντουσαν στην ώρα τους, γινόντουσαν ολοκληρωμένες, γινόντουσαν χωρίς η χώρα να φάει πρόστιμα και καταλογισμούς, δόθηκαν πίσω επιδοτήσεις από το 2007, επιδοτήσεις των αγροτών που τις δικαιούντουσαν και είχαν χαθεί, δόθηκαν από το 2007... Σχεδόν 2 δις παλιές επιδοτήσεις εξοφλήθηκαν. Όλα πήγαιναν, είχαν μπει σε μια σειρά. Οι αγρότες ήξεραν πόσα θα πάρουν, πότε θα τα πάρουν και χωρίς να κινδυνεύει γιατί η χώρα φτάσαμε, να πάει λοιπόν, πρόστιμο εδώ. Ή καταλογισμό. Αφού το πάτε έτσι τώρα, γιατί φτάσαμε εδώ. Και μάλιστα να πούμε το εξής, επιτρέψτε μου, ότι η χώρα πήρε πίσω σχεδόν 450 εκατομμύρια από παλιά πρόστιμα και καταλογισμούς. Με τη χρηστή διαχείριση που έγινε. Με την τάξη που μπήκε, η χώρα όχι μόνο δεν έφαγε πρόστιμα και καταλογισμούς, πήρε και πίσω χρήματα. Μισό δισεκατομμύριο πίσω για τους αγρότες. Έτσι. Για να ξέρουμε τι έγινε το 2015. Άρα λοιπόν δεν ισχύει αυτό το οποίο ακούστηκε, ότι λέτε εσείς από τη δική σας την πλευρά, ότι από το 2015 θα έπρεπε σταδιακά να έχουμε μπει σε εκείνο το νέο μοντέλο κοινής αγροτικής πολιτικής, το οποίο συζητούσαμε και τώρα θα το βρούμε μπροστά μας σε λίγους μήνες τελείως διαφορετικά. Το 2015 ήταν η πρώτη χρονιά εφαρμογής της ΚΑΠ που τρέχουμε τώρα. Άρα η πληρωμή που έτρεξε τώρα, η χειρότερη πληρωμή όλων των εποχών με αυτή την κυβέρνηση, η πληρωμή που έτρεξε τώρα ήταν μια κανονική πληρωμή που η πρώτη της πληρωμής αυτή την ΚΑΠ έγινε το 2015. Έγινε πληρωμή το 2015. Το 2016, το 2017, το 2018, το 2019, ακόμα και το 2020 με τη νέα κυβέρνηση έγινε πληρωμή χωρίς πολλά προβλήματα πέρσι. Έγιναν τα παρατράγουδα στην εξόφληση το Δεκέμβρη του 20 βέβαια, αλλά δεν άλλαξε κάτι όσον αφορά την ΚΑΠ τώρα. Μάλιστα. Η ΚΑΠ τρέχει από το 2015. Η φετινή πληρωμή, με όποιο τρόπο προσπαθεί να το δικαιολογήσει κανένας, ήταν η χειρότερη πληρωμή των τελευταίων χρόνων. Κύριε Υπουργέ, εσείς... Επιτρέψτε μου να βάλουμε τα πράγματα στη θέση. Δεν γίνονται αλλαγές λίγες μέρες πριν την πληρωμή και αναδρομικά. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία. Αυτό ήταν η μεγαλύτερη αστοχία. Και μάλιστα η αλαζονία, για να τα λέμε όλα, γιατί πρέπει να τα ακούνε οι Κρήτες αγρότες. Η αλαζονία της εξουσίας, της Νέας Δημοκρατίας, πού φαίνεται.
μερικές μέρες πριν από την πληρωμή, αρχές Οκτώβρη, κάναμε επίκαιρη ερώτηση στην Βουλή και είπαμε στον Υπουργό, ήταν ο Υφυπουργός τότε, απαξιούσε ο Υπουργός ούτε μας να δει στην Βουλή, εν πάση περιπτώσει, είπαμε ότι με την Κία και με τη μη ενσωμάτωση των αλλαγών η πληρωμή θα έχει πρόβλημα. Το επισημάναμε από τις αρχές Οκτωβρίου. Μάλιστα. Δεν συσφύριζε αλλού. Δεύτερος φόβος. Δεν ενδιαφέρε η πληρωμή των αγροτών. Ωραία, βοηθήστε για με. Τους αγρότες, γιατί η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται. Ας το πάρουμε, ας το ξεκαθαρίσουμε. Ωραία, κύριε Υπουργέ, μισό λεπτό. Όταν το λέγαμε έγκαιρα ότι η πληρωμή θα έχει πρόβλημα και δεν λήφθηκε κανένα μέτρο, σημαίνει ότι η κυβέρνηση αδιαφορείται. Δεύτερος φόβος που υπάρχει, αλλά εσείς μπορείτε να το μεταφράσετε. Αυτός ο φόβος λέει το εξής, και δεν κάνει να παίζουν οι άνθρωποι το χαλασμένο τηλέφωνο μεταξύ κάποιων παραγόντων, μεταξύ κάποιων πολιτικών, μεταξύ κάποιων παραγωγών. Υπάρχει ο πολύ μεγάλος ο φόβος που λέει το εξής σε αυτούς τους ανθρώπους, ότι με βάση αυτά τα δεδομένα τα οποία πληρώθηκαν φέτος, έτσι θα πάνε οι επιδοτήσεις για την επόμενη την πενταετία. Ευσταθεί αυτός ο φόβος, μπορεί να ευσταθεί? Αυτός ο φόβος ευσταθεί, τον είχαμε επισημάνει εμείς με ερώτηση που καταθέσαμε και μάλιστα πρωτοβουλία, η πρώτη ερώτηση ήταν με την πρωτοβουλία των Κρητών Βουλευτών και του Σοκράτη Βαρδάκη, ότι επειδή το 2023 είναι το 22, είναι έτος αναφοράς για τις επιδοτήσεις από το 23 μέχρι τα επόμενα 7 χρόνια, επειδή είναι έτος αναφοράς, οι όποιες αστοχίες υπάρξουν αυτή την τελευταία πληρωμή, σημαίνει ότι θα μεταφερθούν για όλα τα επόμενα χρόνια. Γι' αυτό σας ξαναλέω, αλλαγές πριν την πληρωμή με αναδρομική ισχύ δεν γίνονται ποτέ δεχτές. Μάλλον το θέμα δεν είναι... έχει καταλάβει. Έχουμε λοιπόν τον ένα φόβο αυτό που σωστά επισημάνατε, να έχουμε αστοχία, να μεταφέρονται οι αδικίες και τα προβλήματα μέχρι το 2029. Ένας φόβος. Δεύτερος φόβος, αν δεν διορθωθούν τώρα άμεσα, το Δεκέμβριο οι παραγωγοί θα χάσουν κι άλλα από την πληρωμή του, την εξόφληση του Δεκεμβρίου. Γιατί αν δεν διορθωθούν τώρα τα προβλήματα, πώς θα γίνει σωστά η πληρωμή? Το ξαναλέμε, το επισημαίνουμε, ελπίζω η κυβέρνηση να το πάρει σοβαρότερα υπόψη της τούτη τη φορά. Το τρίτο πρόβλημα, γιατί βλέπετε ότι μιλάμε για μια καραμπόλα προβλημάτων. Το τρίτο πρόβλημα είναι ότι οι νέοι αγρότες που ξεκινάει αύριο το πρόγραμμα, το ένταξη των νέων αγροτών, που έκαναν τον προγραμματισμό τους με βάση τη δήλωση ΟΣΔΕ που υπέβαλαν το καλοκαίρι, με τις αλλαγές που έγιναν τώρα κινδυνεύουν να μην μπορέσουν να ενταχθούν. Είναι πολλαπλά τα προβλήματα που έφερε αυτή η πληρωμή. Τι εννοείτε ότι δεν κινδυνεύουν να μην ενταχθούν? Οι νέοι αγρότες, αύριο ξεκινάει το πρόγραμμα, 15 του μήνα έχει υποθεί από την κυβέρνηση ότι ανοίγει πλατφόρμα για νέων αγροτών. Ναι. Έτσι. Οι νέοι αγρότες υπέβαλαν το καλοκαίρι, δήλωση ΟΣΔΕ. Μάλιστα. Υπέβαλαν με τα δεδομένα τα τότε. Έρχεται η Κία και οι αλλαγές που έγιναν τώρα πριν την πληρωμή και αλλάζουν τα δεδομένα του καλοκαιριού που οι άνθρωποι, τα νέα παιδιά αυτά, υπέβαλαν δήλωση ΟΣΔΕ. Άρα κινδυνεύουν να έχουν πρόβλημα στην ένταξή τους στο πρόγραμμα των νέων αγροτών. Μάλιστα. Να βρεθούν απ' έξω από το πρόγραμμα των νέων αγροτών. Μάλιστα. Και βέβαια, επιδοτήσεις οι οποίες μειώθηκαν, γιατί φαίνεται παρά τις διαβεβαιώσεις ότι συνδέθηκαν τόσο με τους δασικούς χάρτες ή Natura, λίγο πιο εξευγενισμένα, με αποτέλεσμα το πράγμα να πάει διαφορετικά, παρά το ότι έλεγε ο κύριος Κρέκας ή ο κύριος Σαμυράς, ότι ξέρετε πριν από κανένα εξάμηνο, εφτάμηνο, ότι ξέρετε δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα αναφορικά με τις επιδοτήσεις. Όλα αυτά νομίζω ότι έχουν αυτή την ώρα επιδεινώσει το κλίμα. Ακριβώς. Υπάρχουν περιθώρια βελτιωτικών κινήσεων, κύριε Υπουργέ? Η πρώτη ανάρτηση δασικών χαρτών έγινε το 2017 επί ΣΥΡΙΖΑ. Οι δασικοί χάρτες είναι μια πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση που θέλει γνώση, θέλει υπομονή, θέλει κατανόηση από τους πολίτες και βοήθεια από το κράτος. Και άμεσα να υπάρξουν οι αλλαγές που χρειάζονται και η προσαρμογή στις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής. Λοιπόν, από το 17 που έγινε η πληρωμή του 17, του 18, του 19, στις περιοχές που υπήρχαν δασικοί χάρτες, παρά τα προβλήματα, δεν έχασε κανένας αγρότης την επιδότησή του, γιατί η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν εκεί
και αντιμετώπιζε όλα τα προβλήματα προκειμένου να πληρωθούν. Πείτε μου, γιατί ο χρόνος με πιέζει, υπάρχουν περιθώρια βελτιωτικών κινήσεων? Υπάρχουν, βεβαίως υπάρχουν περιθώρια βελτιωτικών κινήσεων. Φτάνει η κυβέρνηση να ανοίξει τα αυτιά και τα μάτια και να καταλάβει τι έχει συμβεί. Δώστε μου γιατί σε τίτλους ποιες είναι αυτές οι βελτιωτικές κινήσεις. Μπορείτε να μου δώσετε σε τίτλους αυτές τις βελτιωτικές κινήσεις? Συγγνώμη που σας πιέζω, θέλω να ολοκληρώσετε στον χρόνο που μου απομένει. Ότι πρέπει να γίνουν ουσιαστικοί επιτόπιοι έλεγχοι και όχι οριζόντιοι διασταυρωτικοί ηλεκτρονικοί στα τυφλά. Πρέπει να γίνουν ουσιαστικοί επιτόπιοι έλεγχοι. Μόνο έτσι πιάνεις τους τυχόν παραβάτες που ευαγγελίζεσαι ότι θες να πιάσεις. Με ελέγχους στο πεδίο. Όπου έχεις υποψίες ότι κάτι δεν πάει καλά, πας και κάνεις επιτόπιο έλεγχο. Δεν κόβεις οριζόντια από όλους. Μάλιστα. Πιστεύετε ότι είναι η μόνη λύση αυτή την ώρα, έτσι ώστε να μπορέσουν να διορθώσουν τις αδικίες στο χρόνο που απομένει μέχρι να πάνε στην καταβολή της δεύτερης δόσης? Προσπάθησε να κάψει κάποια ξερά, αλλά στην πραγματικότητα έκαψε συνήθιν τα πάντα. Ξερά και χλωρά. Όχι ότι δεν υπάρχουν παραβάτες. Σωστά το λέτε. Σωστά το λέτε. Λόγω αστοχίας ή λόγω σκοπιμότητας? Θα έλεγα ότι η υπόθεση είναι στον εισαγγελέα, θα δούμε. Με τις δικές μας ερωτήσεις και παρακίνηση, η υπόθεση έχει φτιάσει στον εισαγγελέα. Από το 20 και μετά, 20 και 21, έχουν γίνει με το εθνικό απόθεμα μεγάλα σκάνδαλα. Με τα βοσκοτόπια της Νέας Δημοκρατίας τα λεγόμενα, έχουν γίνει μεγάλα σκάνδαλα. Φαίνονται, εμφανίζονται δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι είναι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, να έχουν βοσκοτόπους και την επόμενη χρονιά να μεταβιβάζουν τα δικαιώματα προς άγνωστους. Έτσι, μα ούτως ή άλλως είναι και πολύ μικρό το ποσοστό. Γιατί αυτά έβλεπα... τα πράγματα δείχνουν μεθόδευση, δείχνουν ότι κάτι συμβαίνει. Έβλεπα το τελευταίο δελτίο του ΟΠΕΚΕΠΕ που έδειχνε ότι πραγματικά είναι πολύ μικρά τα ποσοστά σε σχέση με την πλειοψηφία των ανθρώπων, των παραγωγών που πραγματικά δηλώνουν τα σωστά τα οποία τους ανήκουν εν αντιθέσει με τους υπόλοιπους. Να πανηγυρίζει ο ΠΚΠ ότι τα λαμόγια είναι λιγότερα από τους κανονικούς ανθρώπους. Αυτό το λέει για επιτυχία. Κατάλαβα. Θα έπρεπε να ντρέπονται με τέτοιες ανακοινώσεις που βγάζουν. Όπως και με την ανακοίνωση ότι τα σκυλιά γαυγίζουν και το καραβάνι προχωράει. Λέτε, αυτά λοιπόν... είναι προσβλητικά για τους αγρότες. Πράγματα. Λέτε λοιπόν είναι, ότι είναι ο εισαγγελέας θα δείξει από εδώ και κάτω. Η ηθική αντιμετώπιση των πραγμάτων είναι πρωτοφανή με αυτή την κυβέρνηση. Mm-hmm. Απευθείας αναθέσεις 5 δισεκατομμύρια, εξοπλιστικά 10 δισεκατομμύρια. Το ρεύμα, το πετρέλαιο, η ακρίβεια είναι στο Θεό, έχουν απογειωθεί. Τα αγροεφόδια, τα λοιπάσματα είναι στο ΟΔΕ και η κυβέρνηση κόβει τις επιδοτήσεις. Αυτό καταλαβαίνει ο κόσμος. Αυτό μας είπαν στην Κρήτη όταν βρεθήκαμε. Και στις Μύρες και στο Αρκαδοχώρι και στην Ιερά Πέτρα που ήμασταν το βράδυ του Σαββάτου. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ για τη φιλοξενία. Καλημέρα σας από τον 94.